Ήρευα για να βρεθώ στοιχείο και μου την έδωσε φυσικά η υποψηφιότητα του Κώστα Τριαντάφυλλου και του συνδυασμού του για τον Δήμο της Χίου. Ενδιαφέρομαι τουλάχιστον από τρεις απόψεις. Πρώτα απ' όλα ο Σιώτης για το καλό του τόπου μας. Κατά δεύτερο λόγο ως μέλος του Κινάλ Πασόκ, το οποίο στηρίζει την υποψηφιότητα του Κώστα, και μετά και ως προσωπικός του φίλος και ένας άνθρωπος που τον εκτιμάει, γιατί τον Κώστα τον παρακολουθώ συστηματικά από την εποχή ήδη που ήταν βουλευτής, νέος βουλευτής, πάρα πολύ πετυχημένος, έτσι πολύ πρικισμένος για την πολιτική. Και θεώρησα ότι έχω υποχρέωση να έρθω εδώ να στηρίξω τον αγώνα τον οποίο δίνει, με τον οποίο κατά βάση είμαι σύμφωνος με τα βασικές επιλογές που έχει κάνει ο συνδυασμός του Κώστα Τριαντάφυλλου. Πρώτα απ' όλα για τα θέματα της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης μέσα στον Δήμο, σε έναν Δήμο ο οποίος απασχολεί 800 ανθρώπους, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης του νησιού και αυτό πλέον απαιτεί ένα σύγχρονο management. Απαιτεί έναν νέο άνθρωπο με εμπειρία από την επαγγελματική του ζωή, ο οποίος εκτός από το πολιτικό του εισιτήριο το οξύ, να έχει και δυνατότητες, ικανότητες διαχείρισης. Γιατί εκτός από τα θέματα έτσι χρηστής διαχείρισης μέσα στο Δήμο, είναι τα θέματα της πόλης, είναι η ιστορία τι θα γίνει με τα ταμπάκικα, που είναι μια τεράστια έκταση και πρέπει να αξιοποιηθεί, και από ό,τι βλέπω έχουν γίνει ήδη κάποιες συνεννοήσεις και με το Πανεπιστήμιο, είναι το παραλιακό μέτωπο, είναι γενικά το αεροδρόμιο, πώς θα προχωρήσει, αλλά και γενικότερα η ανάπτυξη του νησιού, για την οποία όλοι μιλάμε, αλλά στρατηγική, σαφή, δεν έχουμε δει. Και όπως είπα, το θέμα έτσι, του management της διαχείρισης έχει δύο σκέλη. Πρώτα απ' όλα αφορά την διαχείριση μέσα στον ίδιο το Δήμο, πώς θα αξιοποιήσει κανείς με τις καλύτερες προοπτικές το προσωπικό αυτό το οποίο υπάρχει, αλλά μετά εξίσου σημαντικό, για να μην πω σημαντικότερο, είναι το θέμα της διαχείρισης στο επίπεδο του νησιού. Πού θέλουμε να πάμε το νησί, τι φυσιογνωμία θέλουμε να διαμορφώσει μέσα στον τουριστικό, οικονομικό, πολιτικό χάρτη της χώρας. Και αυτό ο Κώστας ο Τριαντάφυλλος είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να το κάνει, μπορεί να εμπνεύσει αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό βρίσκομαι λοιπόν εδώ, για να στηρίξω τον Κώστα και να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ.